Στις δεκαετίες του 60 και του 70 το Ιράν ζούσε την επανάσταση της μίνι φούστας. Το καθεστώς του Σάχι Ρεζά Παχλεβί, του τελευταίου αυτοκράτορα της αρχαιότερης δυναστείας στον κόσμο, δεν ήταν θεοκρατικό, αν και το Ισλάμ ήταν η επίσημη θρησκεία του κράτους. Για το δικό του συμφέρον, για να κρατηθεί στο θρόνο, επιχειρούσε έναν ίσως και βίαιο δυτικόστροφο εξυγχρονισμό της ιρανικής κοινωνίας. Οι γυναίκες κυκλοφορούσαν ελεύθερα, ντυμένες με μίνι και τζιν, σπούδαζαν, δούλευαν, φλέρταραν. Η χιτζάμπη, η ισλαμική μαντήλα, ήταν απαγορευμένη. Οι εικόνες που σώζονται από την εποχή εκείνη στην Τεχεράνη θυμίζουν Παρίσι, Λονδίνο, Νέα Υόρκη. Στα τέλη της ίδιας δεκαετίας του 70, η χώρα είχε βυθιστεί στο σκοτάδι. Η Ιρανική Επανάσταση του 1979 επέβαλε τη Σαρία. Ο Αγιατολά Χομεϊνί έγινε ο απόλυτος θρησκευτικός και πολιτικός ηγέτης. Η νέα πραγματικότητα είχε επιπτώσει στο σύνολο της κοινωνίας, ωστόσο ο γυναικείος πληθυσμός βίωσε τις πιο δραματικές αλλαγές. Ως νόμιμη ηλικία γάμου για τις γυναίκες καθορίστηκαν τα 9 χρόνια. Επανήλθε η τιμωρία του λιθοβολισμού μέχρι θανάτου. Θεσμοθετήθηκε η προστασία της γυναικείας τιμής. Αυτό σήμαινε ότι οι γυναίκες είχαν το δικαίωμα να κυκλοφορούν δημόσια μόνο με τη συνοδεία ενός άντρα. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς οι γυναίκες υποχρεώθηκαν να κάθονται αποκλειστικά στα πίσω καθίσματα, καθώς τα μπροστινά ήταν μόνο για τους άντρες. Πέρασαν 40 χρόνια για να τους επιτραπεί να παρακολουθήσουν έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Η δολοφονία της 22χρονης Μάχσα Αμινή την περασμένη εβδομάδα έγινε η θριαλίδα της επανάστασης των γυναικών, μετά από 43 χρόνια βίας, καταπίεσης, απαξίωσης, ταπεινώσεων. Οι Ιρανές βγήκαν στους δρόμους και καίνε τις χιτζάμπ μαζί τους και στο πλευρό τους για πρώτη ίσως φορά οι άντρες. Νεαροί και μεγαλύτεροι, σύζυγοι, πατεράδες, ερωτευμένοι. Ένα καθεστώς όπου μια μπούκλα μαλλιών που έχει ξεφύγει από τη μαντήλα θεωρείται εθνική απειλή και προδοσία, είναι και για εκείνους επικίνδυνο. Ένα καθεστώς όπου οι γυναίκες που ανήκουν σε χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα διώκονται για την εμφάνισή τους, ενώ των πλούσιων οικογενειών με στενούς δεσμούς με την κυβέρνηση είναι ελεύθερες να επιδεικνύουν εικόνες από τα πολυτελή μεικτά πάρτι τους στο διαδίκτυο, δεν διαφέρει από τη διαφθορά του Σάχη. Και κυρίως ένα καθεστώς που έχει μετατρέψει την τέταρτη πετρελοπαραγωγό χώρα του πλανήτη σε φτωχό διεθνή παρία, δεν είναι το μέλλον ούτε των γυναικών ούτε των ανδρών.